Σελίδες λοιπόν 973, ΙΒ κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων. Κατ' εκείνον δε των καιρών επεχείρησαν Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Άσα από της εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχαίρασε άκοβον των αδελφών του Ιωάννου και ειδών ότι το αρεστόν εις τους Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον. Ήσαν δε η μέρε του Ανζήμων, τον οποίον και πιάσας έβαλεν εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις 4 τετράδα στρατιωτών, δια να φυλάτωσιν αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις των λαών. Ο μέ λοιπόν Πέτρος εφυλάται το εν τη φυλακή, εγίνετο δε υπό της εκκλησίας ακατάπαστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν τη νύχτα εκείνη, ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ 2 στρατιωτών, δεδεμένος με 2 αλύσεις και φύλακες έμπρος εν της θύρας εφύλατων τεδεσμοτήριων. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης και φως έλαμψεν εν το εκείματι, χτυπήσας δε την πλευράν του Πέτρου εξύπνησε αυτόν λέγον σηκώθη ταχαίως. Και έπεσον οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών και είπεν ο άγγελος προς αυτόν περιζώσθητη και υπόδησον τα σανδάλια σου και έκαμνεν ούτω. Και λέγει προς αυτόν φόρεσον το ημάτιό σου και ακολούθημη. Και εξελθόν ακολούθη αυτόν και δεν ήξευρεν ότι το γινόμενον δια του αγγέλου ή του αληθινών, αλλά ενόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού διεπέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήρθον εις την πόλη της Σιδηράν την φέρουσαν εις την πύλην της Σιδηράν την φέρουσαν εις την πόλη ή της αφεαυτής συνήχθης αυτούς και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησεν από αυτού. Και ο Πέτρος συνελθώνησε αυτόν, είπε τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσεν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού εσκέφθη, ήλθεν εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του επωνομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί, συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα ονομαζομένη Ρόδη δια να ακούσει. Και γνωρίσασα την φωνήν του Πέτρου από της χαράς δεν ίνιξεν την πύλην, αλλά έτρεξε και απήγγειλεν ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Ιδέ είπαν προς αυτήν παραφρονείς, εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον και ανοίξατε σίδων αυτών και εξεπλάγησαν. Και εσύ σας εις αυτούς την χείραν διανασιοπίσωση, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν έκ της φυλακής και είπεν απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς και εξελθών ή πήγεν εις άλλων τόπων. Αφού δε εξημέρωσεν, ή το ταραχείου κολύγει μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης αφού εζήτησεν αυτόν και δεν έβρεν, ανακρίνας τους φύλακας προσέταξε να θανατωθώσει και καταβάς από τις Ιουδαίας εις την Κεσάριαν διάτριβε εκεί. Ή το δε ο Ηρώδης φόδρα οργισμένος κατά των κυρίων και Τυρίων και Σιδωνίων. Ήρθαν δεν προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσαντε στον βλαστών, τον επί του κοιτώνος του βασιλέως εζήτουν ειρήνη, διότι ο τόπος αυτός ετρέφετο από του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλική στολή και καθίσας επί του θρόνου εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνη Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου. Και παρευθείς επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκεν την δόξαν εις τον Θεόν και γενόμενος σκολικόβριτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο. Ο δε Βαρνάβας και ο Σάβλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσαν τη διακονία αυτών παραλαβώντες με Θεαυτόν και τον Ιωάννην τον επωνομαστώντα Μάρκον. Αμήν. Είμαστε το 44 περίπου μετά Χριστό. Ο Παύλος πριν από λίγους μήνες έχει βρεθεί στην Αντιόχεια, εκεί όπου άρχισε και δημιούργησε ο Θεός την καινούργια Εκκλησία των Εθνών, η οποία θα είναι πρωταγωνίστρια στο έργο του Θεού στο μέλλον. 3 χρόνια στη Δαμασκό ο Παύλος, εδιδάχθη το Ευαγγέλιο του Χριστού,
4 χρόνια στην Ταρσό, εδιδάχθη την υπομονή και την προσμονή να υπομένει, να συνεχίζει περιμένοντας τον Κύριο. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Βαρνάβας, ο οποίος τον κάλεσε και του λέει: «Έλα στην Αντιόχεια, γιατί εκεί σε χρειαζόμαστε, επειδή ο Θεός έχει ξεκινήσει ένα καινούριο έργο», και πήγε. Εκεί στην Αντιόχεια κατέβηκαν άνθρωποι από τα Ιεροσόλυμα που άκουσαν τη χάρη του Θεού, όπως είχε κατέβει και ο Βαρνάβας, και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Άγαβος, ο οποίος προφήτευσε, προφήτης του Κυρίου, επροφήτευσε δια του Πνεύματος του Αγίου ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθόλην την οικουμένη, η οποία και έγινε επί Κλαυδίου του Κέσαρος. Και έτσι οι μαθητές εκεί στην Αντιόχεια αποφάσισαν και κατά την ικανότητα εκάστου, κατά τη δυνατότητα εκάστου, μάζεψαν χρήματα και για να στείλουν στους φτωχούς Ιουδαίους στα Ιεροσόλυμα, και τα απέστειλαν με τον Βαρνάβα και τον Παύλο. Στα Ιεροσόλυμα όμως τα πράγματα ήταν δύσκολα. Βασίλευε εκεί ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης, ο γιος του Ηρώδου του Μεγάλου, ο οποίος ζήτησε να σφάξει τον Ιησού Χριστόν όταν ήταν μωρό, καθώς το έμαθε και το πληροφορήθηκε από τους μάγους από την Ανατολή. Και ήταν και ο πατέρας του Ηρώδη του Αγρίπα, στον οποίον στο τέλος, περί το τέλος της ζωής του, προς το τέλος της ζωής του, ο Απόστολος Παύλος ομολόγησε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ένας άνθρωπος ο οποίος τηρούσε τον νόμο, δηλαδή έκανε τον Ιουδαίο, και προσπαθούσε να ευαρεστεί τους Ιουδαίους για να διατηρεί την βασιλεία του. Γιατί στην περιοχή που βασίλευε, η κύρια δύναμης ήταν οι Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι μάλιστα. Θέλοντας λοιπόν να ευχαριστήσει τους Ιουδαίους, οι οποίοι έτρεφαν μένεα και μίσος, έπνεαν μένεα και μίσος εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, έπιασε τον Ιάκωβο και τον εθανάτωσε δια μαχαίρας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή είδε ότι χάρηκαν πάρα πολύ οι Ιουδαίοι, τους οποίους είχε ανάγκη για να μπορεί να διατηρεί τη βασιλεία του, αποφάσισε να πιάσει και τον Πέτρο. Και τον έπιασε, τον συνέλαβε, για να τον σκοτώσει κι αυτόν, αλλά επειδή ήταν η εποχή των Ναζίμων, το Πάσχα των Ιουδαίων, τον έβαλε στη φυλακή, περιμένοντας να περάσει το Πάσχα των Ιουδαίων και να τον θανατώσει μετά. Η Εκκλησία ταλαιπωρείται από την πείνα, αλλά και από το διωγμό του Ηρώδη. Για την πείνα ο Θεός έκανε χάρη και είχε προετοιμάσει την Εκκλησία της Αντιοχίας και τις καρδιές των αδελφών, και παρηγορούνταν καθώς τους βοηθήσαν. Όμως για το διωγμό τον φοβερό του Ηρώδη, τι να κάνει η Εκκλησία? Έκανε αυτό που έπρεπε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ακατάπαυστος προσευχή υπέρ του Πέτρου χωρίς αγανάκτηση. Δεν προσευχότανε εναντίον του Ηρώδη, γιατί ήξερε ότι η προσευχή της δεν ακούγεται. Προσευχότανε με ακατάπαυστο προσευχή υπέρ του Πέτρου και είμαι βέβαιος και υπέρ του Ηρώδη, του βασικού εχθρού της. Γιατί η Εκκλησία, οι πιστοί θέλουνε οι προσευχές τους να ακούγονται και να απαντώνται. Δεν θέλουνε δικαιοσύνη ανθρώπινη, δεν ζητάνε βοήθεια από ανθρώπους, δεν ετοιμάζονται να επαναστατήσουνε, αλλά πηγαίνουνε σε Αυτόν τον οποίον αγαπάνε, γιατί πρώτος τους αγάπησε, σε Αυτόν που τους ακούει, σε Αυτόν που μπορεί πραγματικά να τους βοηθήσει. Αλλά η προσευχή τους δεν έχει καμία
σχέση με αγανάκτηση. Η συμπεριφορά τους δεν έχει καμία σχέση με αγανάκτηση. Δεν έχουν θύμο, δεν έχουν οργή, δεν έχουν μέσα στην καρδιά τους συναισθήματα γήινα και ανθρώπινα. Μέσα στην καρδιά τους έχουν τον Ιησού Χριστό. Ελπίζουν σε Αυτόν. Περιμένουν, προσμένουν να δουν τι θα κάνει Αυτός. Και είναι βέβαιοι ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Δεν ξέρουν το πώς θα ενεργήσει. Δεν ξέρουν τι ακριβώς θα κάνει. Αλλά ξέρουν ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Και έτσι ακατάπαυστος προσευχή υπό της Εκκλησίας της Διοκομένης υπέρ του Πέτρου, και πιστεύω σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ακόμη και υπέρ του Ηρώδου. Μα μπορεί να κάνει κάτι? Μπορεί κανείς να ελευθερώσει τον Πέτρο από τα χέρια του Ηρώδου, που μάλιστα έφτασε και η μέρα που αύριο θα τον φωνεύσει? Αυτοί συνεχίζουν την προσευχή. Αυτό είναι το μυστικό της Εκκλησίας, αδερφοί. Συνεχίζει την προσευχή, αλλά χωρίς αγανάκτηση, χωρίς θυμό, χωρίς οργή. Γιατί να αγανακτήσουν για τον Ηρώδη? Τι θα μπορούσαν να περιμένουν από τον Ηρώδη? Γιατί να αγανακτήσουν για τους Ιουδαίους? Τι θα μπορούσαν να περιμένουν από τους Ιουδαίους? Οι Ιουδαίοι με πονηριά καλοπιάνουν το Ηρώδη, και ο Ηρώδης με πονηριά καλοπιάνει τους Ιουδαίους, και οι δυο ευωδώνονται στα σχέδιά τους εκ της ανομίας τους, εκ των πονηριών τους. Μέσα στην κακία της καρδιάς τους. Από ποιους οδηγούνται? Ποιος είναι ο κύριος του Ηρώδη? Ποιος είναι ο κύριος των Ιουδαίων? Ο Ηρώδης κάνει ό,τι θέλει? Όχι, ο διάβολος τον σπρώχνει. Ποιος του δώσε την έμπνευση του Ηρώδη να σκοτώσει τον Ιάκωβο και να συλλάβει τον Πέτρο? Ποιος? Ο διάβολος είναι κρυμμένος πίσω από αυτό. Μην αμφιβάλλουμε και να μην αγανακτούμε. Τι περιμένουμε, να μας βοηθήσει ο Ηρώδης? Ποιος έβαλε στην καρδιά των Ιουδαίων να καλοπιάνουν τον Ηρώδη, μπας και καταστρέψει την Εκκλησία? Μα καταστρέφεται η Εκκλησία. Και επειδή πέθανε ο Ιάκωβος, πήγε πιο γρήγορα στον Κύριο. Το έργο του Θεού συνεχίζεται. Τι είναι, αδελφοί αγαπητοί, η λογική της Εκκλησίας? Αυτή είναι η λογική των πιστών. Αυτή την συμπεριφορά, αυτό το πνεύμα του Χριστού θέλει ο Θεός να βλέπει στη ζωή μας. Όταν ο Ιωνάς αγανάκτησε με το Θεό και με τους Νινεβίτες, ο Θεός τον επισκέφθηκε και του είπε: είναι καλό να αγανακτείς, είναι καλό να θυμώνεις, είναι καλό να οργίζεσαι. Πού θα σε βγάλει αυτό? Δεν θα σε βγάλει στο να γίνεις και εσύ πονηρός και να πράττεις πονηρά? Για σκεφτείτε τώρα να αγανακτούσε η Εκκλησία τότε και να ξεσηκωνόταν να κάνει επανάσταση, και τι θα έκανε? Θα προσπαθούσε να δικαιωθεί με τη δική της δικαιοσύνη, να αμυνθεί. Τότε δεν θα ήταν πίμνιον προβάτων, όπως είναι, γιατί ο Χριστός κατοικεί ως ποιμένας καλός σε πίμνιο προβάτων. Θα ήταν πίμνιον σκύλων, άγριων. Θα γαυγίζανε, θα δαγκώνανε. Θα πληγωνόντουσαν και θα πληγώνανε. Είμαστε πρόβατα της βοσκής του Χριστού, αδελφοί.
και εύκολα μπορώ να καταλάβω πότε χάνω την προβατική μου ιδιότητα. Πολύ εύκολα. Όταν θυμώσω, όταν αγριέψω, όταν αγανακτήσω, όταν πονηρευτώ, πάει, δεν είμαι πια πρόβατο της βοσκής του Κυρίου και δεν έχω ποιμένα καλό. Εγώ ποιμένω τον εαυτό μου. Και πού θα τον οδηγήσω? Στο θάνατο. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Έχει αγαθοσύνη, έχει αγάπη, έχει ειρήνη, έχει μακροθυμία, έχει Χριστότητα, έχει πίστη, έχει εγκράτεια, έχει Κύριο. Και ο Κύριος της είναι ο Χριστός. Τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Αντί να λες τι θα κάνω, πήγαινε με πίστη τον Κύριο και πες του: Κύριε, τι θα κάνεις? Εκεί ευαρεστείται ο Θεός, χαίρεται ο Θεός, σε ακούει ο Θεός, θα ενεργήσει ο Θεός. Για ακούστε τι διαβάσαμε. Ανάθεσε εις τον Κύριον την οδόν σου, έλπιζε από αυτόν και τότε αυτός θα ενεργήσει και θα εξάξει, θα βγάλει ως φως τη δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσηβρίαν. Ανάθεσε στον Κύριο την οδόν σου. Πρόσμενε αυτόν. Έλπιζε εις αυτόν και τότε αυτός θα ενεργήσει. Ο δε Θεός δεν θα ενεργήσει στον πολεμό σου, στην αγανάκτησή σου. Θεός φεύγει. Πολεμάς, αγανακτής, προχώρα. Κάνω ό,τι καταλαβαίνεις, σ' αφήνω. Εσύ φεύγεις. Δεν φεύγει ο Θεός. Εσύ φεύγεις από Αυτόν. Όταν αγανακτής. Η Εκκλησία δεν αγανάκτησε. Αλλά με ελπίδα στον Κύριο προσευχήθηκε προσμένοντας Αυτόν. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ισχύει σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή. Μπορεί ο άντρας σου να συμπεριφέρθηκε κάποια στιγμή άσχημα. Η γυναίκα σου να συμπεριφέρθηκε άσχημα. Μην αγανακτείς. Χάνεις τη βοήθεια του Θεού. Μπορεί τα παιδιά σου να σου συμπεριφέρθηκαν άσχημα. Οι γονείς σου να συμπεριφέρθηκαν άσχημα. Ο αδερφός σου να σου συμπεριφέρθηκε άσχημα. Μην αγανακτείς. Έκανε λάθος. Δεν το σκέφτηκε καλά. Παρασύρθηκε. Εκεί είναι το πρόβλημα, ή το πρόβλημα είναι να πας να προσευχηθείς και να ενεργήσει ο Θεός? Τι θέλεις? Να ενεργείς εσύ και να τα κάνεις χάλια, ή να ενεργεί ο Θεός και να τα τακτοποιεί όλα? Είναι απλή λογική. Αλλά χριστιανική λογική. Λογική του Ευαγγελίου. Δεν έχω δει άνθρωπο και δεν πρόκειται να δω να αγανακτεί και να ευωδώνεται. Να θυμώνει και να ευωδώνεται. Να οργίζεται και να ευωδώνεται. Ενώ έχω δει και έχω ζήσει, να το πω πιο προσωπικά, όσες φορές έχω αγανακτήσει, δεν έχω, έχω δυστυχώς, έχω αποτύχει. Είναι η σφραγίδα του αποτυχημένου χριστιανού, που δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή του. Ενώ η σφραγίδα του ευλογημένου χριστιανού είναι αυτός ο οποίος, ναι, όταν περιμένει τον Κύριο, όταν ελπίζει στον Κύριο, όταν τα ζητήματά του τα πηγαίνει με τευχαριστία στο Θεό. Εκεί ενεργεί ο Θεός. Εκεί απαντάει ο Θεός στα ζητήματά σου. Και ο Θεός όταν ενεργήσει και όταν απαντήσει κάνει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία νοούμε ή ζητούμε κατά την δύναμη την ενεργουμένη μέσα μας δια της πίστεως και δια του Πνεύματος του Αγίου. Και να τώρα η απάντηση του Θεού. Ο Πέτρος, την άλλη μέρα θα πηγαίνει να τον σκοτώνανε. Καμία αγανάκτηση.
κανένας θυμός. Ούτε την ειρήνη του έχασε, ούτε τον ύπνο του έχασε. Τον είχε παραδώσει σε 16 στρατιώτες, του είχε βάλει αλυσίδες στα χέρια. Κοιμότανε ανάμεσα σε 2 στρατιώτες. Μα τι είναι, ανέστητος? Όχι. Έχει τη σφραγίδα του προβάτου. Τα πρόβατα μόλις νυχτώσει αμέσως κοιμώνται. Δεν έχουν αϊπνίες. Δεν έχουν φόβους, δεν έχουν αγωνίες, δεν έχουν ανησυχίες. Γιατί είναι η ειρήνη του Θεού μέσα τους. Ναι, αλλά αύριο θα σε σκοτώσουνε. Θα μπορούσες εσύ, θα μπορούσα εγώ, δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν νομίζω. Εκτός αν έβρισκα χάρη από το Θεό, και πιστεύω και ο Πέτρος που νομιοπαθείς με εμάς βρήκε χάρη από το Θεό και κοιμόταν. Γιατί δεν αγανάκτησε, έκανε την προσευχή του ανάμεσα σε 2 στρατιώτες δεμένους και ροχάλιζε. Δεν ξέρω αν ροχάλιζε ο άνθρωπος βέβαια, αλλά και κοιμότανε. Κύριε Θεέ μου, πόσο μ' αρέσει. Ο Κύριος, λέει ο Θεός, δίδει ύπνο εις των αγαπητών αυτού. Ήταν αγαπητός του Θεού. Ούτε θύμωσε, ούτε τον έβριζε, ούτε τον καταριότανε. Προσέξτε τις κατάρες, γιατί όταν καταργείται κάποιος γυρίζει, κάνει γκέλ και έρχεται πάνω του. Ποτέ να, μόνο να ευλογείτε, αδερφοί. Μόνο να ευλογείτε. Και εκεί που κοιμότανε ήσυχα, μερικές φορές με πιάνουν αϊπνίες, ξέρετε πότε? Όταν σκέφτομαι, όταν έχω ένα πρόβλημα. Και δεν είναι καλό αυτό. Και η λύση του προβλήματος, σηκώνω και πηγαίνω και γονατίζω και λέω: Κύριε, συγχώρεσέ με, δώσε μου την ειρήνη σου. Και είναι σαν να παίρνω βάλιουμ. Δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Τα έκανα χαπάκι, πάω και κοιμάμαι και ακούω ότι την άλλα που ροχαλίζει. Τι ωραία που είναι η ζωή των χριστιανών, αδερφοί. Αλλά αυτών των χριστιανών που έχουν το πνεύμα του Χριστού. Μα δεν έχετε προβλήματα εσείς? Πώς δεν έχουμε? Αλλά τα έχουμε δώσει όλα στο Χριστό. Όλα στο Χριστό. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Και ξαφνικά εκεί που ήταν δεμένος μπαίνει ένας άγγελος φως. Συνέχιζαν να κοιμώνται οι στρατιώτες δίπλα του. Και ο Παύλος συνέχισε να κοιμάται. Ο Πέτρος συνέχισε να κοιμάται. Πάει και το σκουντάει, του λέει: Ξύπνα. Ξυπνάει ο Πέτρος. Νόμιζε ότι έβλεπε όραση όμως. Ήταν σε έκσταση. Αλλά ήταν πραγματικότητα. Του λέει: Ντύσου, φόρα τα παπούτσια σου. Και καθώς σηκώνεται, πέφτουν και οι αλυσίδες. Αδερφοί, κάνει μεγαλεία ο Θεός. Δεν περιμένει να τον βοηθήσουμε για να κάνει. Περιμένει να τον εμπιστευθούμε για να κάνει. Τον εμπιστευθούμε μόνο. Και καθώς σηκώνεται, ανοίγει και η πόρτα μόνη της. Περνάει ανάμεσα στους φύλακες, τους άλλους 14. 16 τον φυλάγανε. Περνάει από την πρώτη πύλη, περνάει από τη δεύτερη πύλη. Κανένας δεν τον έβλεπε. Είχε πατάξει όλους με αορασία ο Θεός. Φτάνουν στην κεντρική πύλη, αυτή δεν ανοίγει με τίποτα. Κάνει έτσι από μόνη της και ανοίγει. Βγαίνουν έξω και ξανακλίνει. Προχωρήσανε, τον έβγαλε και λίγο πιο μακριά και του λέει: Άντε, πήγαινε στο καλό τώρα. Ξυπνάει ο Πέτρος, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν σε έκσταση. Λέει: Πού είμαι εδώ? Πού είναι οι αλυσίδες, πού είναι? Όλα είχαν φύγει. Γιατί? Γιατί δεν είχε αγανακτήσει. Και ξέρετε, αγαπημένα μου αδέλφια, πόσο εύκολο είναι να αγανακτήσουμε. Με μια τυχεία μας, με κάτι που συνέβη και δεν το περιμέναμε, με κάτι. Δεν είναι καλό να αγανακτείς. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό να θλίβεις την ψυχή σου. Δεν είναι καλό. Εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να τον εμπιστευόμαστε για να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού. Όταν η καρδιά σου είναι μαύρη και άραχνη από θλίψη, στενοχώρια, αγανάκτηση, θυμό, απελπισία, πώς να ενεργήσει ο Θεός? Πώς να ακούσει την προσευχή σου? Πώς? Θα προσευχόμαστε και θα είναι ματαία η προσευχή μας. Δεν βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα.
τι ωραία είναι να πάμε στο ταμείο μας, να ανοίξουμε την καρδιά μας με τευχαριστίας, λέει, δια της δεήσεως και της προσευχής, και να έρθει ο Θεός της ειρήνης, η ειρήνη του Θεού και δια του Ιησού Χριστού να μας φυλάξει από την καρδιά μας και από τους διαλογισμούς μας και να αρχίσει μετά το έργο του Θεού σε ειρήνη. Αν δεν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν έχουμε τίποτα. Να το ξαναπώ, σας παρακαλώ. Εάν στη ζωή σου δεν έχεις την ειρήνη του Θεού, δεν μπορείς να έχεις τίποτα απολύτως. Άχριστος σαν χριστιανός είσαι. Δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου ο Θεός. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Θα μου πεις και τι θα κάνω. Θα πας στον Κύριο. Αλλά δεν μπορώ. Μα είπε κανείς ότι μπορείς. Ο Χριστός μπορεί. Μόνο αν έρθει ο Θεός της ειρήνης στη ζωή σου θα αλλάξουν όλα. Όσο δεν υπάρχει ο Θεός της ειρήνης στη ζωή σου, δεν θα αλλάζει τίποτα. Στο χειρότερο θα πηγαίνουν όλα. Και θα λες, μα γιατί με ξέχασε ο Χριστός? Δεν σε ξέχασε, αγαπάει, αλλά εσύ τον ξέχασες. Και σκέφτεται ο Πέτρος, πού θα πάω? Λέει, εκεί που προσεύχονται, στα αδέρφια μου θα πάω. Χτυπάει την πόρτα, αυτοί προσευχόντουσαν, πάει μια αδελφούλα μας η Ρώδη, λέει, ο Πέτρος ημάνιξέ μου. Αυτή τα χάσε, ο Πέτρος λέει είναι. Άντε, λέει, παραφρονείς, λέει. Όχι, τον άκουσα, ο Πέτρος είναι. Α, ο άγγελός του θα είναι. Βρε, ο Πέτρος είναι. Πάνε και ανοίγουνε, πού να το πιστέψουν? Θα μου πεις, δεν πίστευε η Εκκλησία? Πίστευε. Αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι και πόσα μεγαλεία μπορεί να κάνει ο Θεός με ένα λόγο, με έναν άγγελο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κάνει, τι θα κάνει ο Θεός. Εάν όμως ελπίσεις ότι αυτά που μπορεί να κάνει ο Θεός είναι μεγαλεία, τότε έρχεται η ειρήνη του Θεού στην καρδιά σου. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Ανοίξανε, αρχίζανε και φωνάζανε, τους λέει ο Πέτρος, ησυχάστε. Τους εξήγησε με ποιον τρόπο τον ελευθέρωσε ο Θεός. Και σηκώθηκε και έφυγε. Και η Εκκλησία έμεινε δοξάζοντας, υμνώντας. Αλλά το πρόβλημα υπήρχε. Ο Ηρώδης πονηρευόμενος. Οι Ιουδαίοι πονηρευόμενοι. Η Εκκλησία δοξάζουσα. Δόξασε. Χαρούμενη, ευλογημένη. Μου λένε, μα εσύ πάντα χαίρεσαι? Και λέω, πάντα χαίρομαι. Λέω, Χριστέ μου, κάμε να χαίρομαι πάντοτε. Πάντοτε να χαιρόμαστε, αδερφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει, πάντοτε χαίρετε. Κατά πάντα ευχαριστείτε, γιατί τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Πάντοτε να χαίρεστε. Μα τα πράγματα είναι άσχημα. Πάντοτε χαίρετε. Γιατί όταν χαίρομαι, σημαίνει έχω ειρήνη και περιμένω να δω τα μεγαλεία που θα κάνει ο Θεός. Όταν ξημέρωσε και είδαν ότι έλειπε ο Πέτρος, τα χάσαν όλοι, θυμώσαν. Ο Ηρώδης σκότωσε τους στρατιώτες και στενοχωρήθηκε και αγανάκτησε και λέει, θα πάω μια βόλτα εκδρομή, και πήγε στην Κεσάρια, διακοπές. Εκεί στην Κεσάρια μαζεύτηκαν οι Τύριοι και οι Σιδόνοι, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι, ναι, οι Τύριοι και οι Σιδόνοι, οι οποίοι ήταν τσακωμένοι με τον Ηρώδη, και επειδή τρεφόντουσαν από τον Ηρώδη, ενώ η Εκκλησία τρεφόταν από τον Χριστό, οι Σύριοι και οι Σιδόνοι τρεφόντουσαν από τον Ηρώδη. Βρήκαν ένα μέσον, τον Βλαστό, που ήταν επί του κοιτώνος του βασιλέως, πολύ κοντά στο βασιλέα, και λέει, βρήκαμε τη λύση. Πήγαν, τον πιάσαν, του λένε, πες καμιά καλή κουβέντα σε αυτό τον Ηρώδη, να μην είναι θυμωσμένος, μας δίνει και εμάς λίγο να τρώμε. Έτσι, αυτός είναι ο κόσμος, αδερφοί. Αυτός είναι ο κόσμος. Δεν είδα εγώ τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, κανένα να πάει και να λέει, πάει στον Βλαστό και να πει, πες καμιά καλή κουβέντα στον Ηρώδη.
Όλοι πηγαίνουν στον Χριστό αυτοί. Τι να τους κάνει ο βλαστός, τι να τους κάνει ο Ηρώδης. Μόνο ο Χριστός κάνει μεγαλεία στη ζωή μας. Μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Και όταν τον καλοπιάσανε τον Ηρώδη, ο Ηρώδης καμάρωσε, φόρεσε τη βασιλική του στολή και ήρθε η αρμόδιος ημέρα. Το ξαναδιαβάζω, τη διαβάσαμε. Ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου και τρίζει κατά αυτού τους οδόντας. Ολομηχανές ήταν ο Ηρώδης, να πιάσω τον Ιάκωβο, να πιάσω τον Πέτρο, και έτριζε τα δόντια του και σκότωσε και τους στρατιώτες του. Ο Κύριος όμως θα γελάσει με αυτόν, επειδή βλέπει ότι έρχεται η αρμόδιος ημέρα αυτού, η ημέρα της κρίσεως. Όταν λοιπόν φόρεσε τη βασιλική του στολή, ανέβηκε και πάνω σε έναν άβονα που ξέρω εγώ που ανέβηκε και άρχισε και δημιγόρη, και ο λαός από κάτω τον καλόπιανε και φώναζε, δεν είναι φωνή ανθρώπου, είναι φωνή Θεού. Και αυτός ακόμη πιο πολύ καμάρωνε. Χριστέ μου, προσέξτε αδελφοί, μην καμαρώνουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε την οικογένειά μας, ούτε την εκκλησία. Μόνο στο Χριστό καμαρώνουμε. Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Μόνο στο Χριστό καμαρώνουμε. Και επειδή έδωσε τη δόξα στον εαυτό του και όχι στο Θεό, και είχε έρθει και η αρμόδιος μέρα που η μακροθυμία του Θεού τελείωσε για τον Ηρώδη, έρχεται ένας άγγελος, τον επάταξε και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε σκολικό βρωτός. Σκουλίκια γέμισε το σώμα του και πέθανε. Και πού είναι η δόξα του Ηρώδη? Και πού είναι η ελπίδα των Ιουδαίων? Και πού είναι η ελπίδα των Συρίων και των Σιδωνίων? Πάει, χάθηκε. Τι έμεινε? Η ελπίδα της Εκκλησίας, που είναι ο Χριστός. Όλα θα παρέλθουν αδελφοί. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Και ύστερα από όλο αυτό, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο δε Λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο. Να το αποτέλεσμα. Ο δε Λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο. Και ο Βαρνάβας και ο Σαύλος στην αποστολή τους. Και ο Πέτρος στην αποστολή του. Και η Εκκλησία στην αποστολή της. Και ο Χριστός μαζί με αυτούς. Και αυτοί μαζί με τον Χριστό. Τι ωραία σχέση. Να τελειώσουμε αδερφοί αγαπητοί, πάλι με ένα λόγο. Μόνο ο Χριστός, αγαπημένε μου αδελφέ και αγαπημένη μου αδελφή, είναι για σένα. Το πιστεύεις? Μόνο ο Χριστός είναι για σένα. Το ερώτημα όμως είναι, εσύ είσαι μόνο για το Χριστό? Μόνο για το Χριστό είσαι? Εάν αυτό ισχύσει στη ζωή σου, τότε με τα πάσης βεβαιότητος ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Αμήν.